Ενώ κορυφώνονται οι αντιδράσεις πολιτών για το θέμα της παραγωγής SRF, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια σαν καύσιμη ύλη από τη βαριά βιομηχανία, πιθανότατα από την ΑΓΕΤ, προκύπτουν ανησυχητικές ενδείξεις ως προς την εξέλιξη της επιδημιολογικής μελέτης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, που δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 32.000 ευρώ. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας δεν έκρυψε σήμερα τον προβληματισμό του για τη συγκεκριμένη καθυστέρηση, επισημένοντας ότι ήδη συλλέγονται στοιχεία από επιστήμονες και φοιτητές στην έδρα στατιστικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα. Η επιδημιολογία αυτή μελέτη δρομολογήθηκε. Οι επιστήμονες συνάδελφοι γιατροί την εξετάζουν, έχουν μπει στη διαδικασία και μελετούν περιστατικά, έχουν κάνει σημαντική δουλειά, βέβαια δεν είναι ανακοινώσιμα ακόμη τα αποτελέσματα. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό θέμα. Το σημαντικό θέμα είναι ότι ενώ έχει ληφθεί απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη για χρηματοδότηση αυτής της μελέτης με 32.000 ευρώ, πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σημαντική η πρωτοβουλία της Περιφέρειας, δεν έχει υπογραφεί ακόμη η σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου της έδρας στατιστικής, η οποία είναι και αρμόδια, δεν έχει υπογραφεί ακόμη η σύμβαση και φυσικά δεν έχει χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη. Παρόλο που υπάρχουν άνθρωποι, φοιτητές της ιατρικής ή επιστήμονες γιατροί που ερευνούν περιστατικά και στο νοσοκομείο του Βόλου αλλά και στην Λάρισα, παρόλο που έχουμε δεδομένα πια, αλλά δυστυχώς αυτό το κάνουν χωρίς να έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής, χωρίς να έχει η περιφέρεια, για άγνωστο λόγο, μέχρι πρόσφατα αυτές είναι οι πληροφορίες μας, δεν έχει ακόμη χρηματοδοτήσει ή μάλιστα δεν έχει καν υπογράψει την συμφωνία αυτή με την έδρα της στατιστικής. Η αναγκαιότητα της επιδημιολογικής μελέτης σε μια πόλη με σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία οξύνονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα εξαιτίας της εθαλομύχλης, είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητη. Κατά συνέπεια, το νοσοκομείο του Βόλου, ο ιατρικός κόσμος της περιοχής γενικότερα, καθώς βέβαια και το Πανεπιστήμιο, που είναι ο κύριος φορέας υλοποίησης της επιδημιολογικής μελέτης, αναμένουν από την περιφέρεια να υλοποιήσει τη δική της δέσμευση. Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση και δεν χρηματοδοτηθεί η μελέτη, κάποια στιγμή θα σταματήσει η έρευνα αυτή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό θέμα. Εμείς περιμένουμε αποτελέσματα. Οπότε όλοι πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους σε αυτό το τομέα, όπως και οι επιστήμονες αλλά και η περιφέρεια, να τηρήσει την υπόσχεσή της και να τηρήσει την απόφαση που έχει πάρει. Σύμφωνα πάντως με κύκλους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η καθυστέρηση στη λήψη απόφασης για τη χρηματοδότηση της επιδημιολογικής μελέτης οφείλεται στη μη υποβολή από τον φορέα υλοποίησης του έργου, που είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, έτσι ώστε το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει στη συνέχεια για την έγκριση του ποσού των 32.000 ευρώ.